Προσπαθώ να μείνω στα πραγματικά γεγονότα και τα πραγματικά γεγονότα είναι η σημαντική αναβάθμιση της Τουρκίας. Σημαντική αναβάθμιση υπό την έννοια της ικανοποίησης μιας σειράς απαιτήσεών της. Εκτός από τις εμφανείς απαιτήσεις, ικανοποιήθηκαν ίσως και άλλες παρασυνιακές, θα τις δούμε στην πορεία. Mm-hmm. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση. Βέβαια το θέμα έχει γίνει πλέον αντικείμενο πολιτικής διαμάχης εσωτερικής στην Ελλάδα και είναι πολύ δύσκολο να το προσεγγίσει κανείς ψυχρέμα. Το προσεγγίζουν ήδη τα ΜΜΕ και ενδεχομένως η κοινή γνώμη, δεν ξέρω, με οπαδικούς όρους. Να δούμε όμως ψυχρά τα γεγονότα. Λέτε αναβάθμιση της Τουρκίας. Ο αντίλογος είναι ότι πήρε αόριστες, τον έχετε ακούσει, υποσχέσεις και μάλιστα με τέτοια οριστή ακόμη και στα λεγόμενα του σκληρού πυρήνα του νομικού. Το συμμερίζεστε? Κοιτάξτε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή υπό την δαμόκλεια σπάθη της ψήφου του τουρκικού κοινοβουλίου, η οποία επικρέμαται κάποια στιγμή εκεί τον Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου, επικύρωση της ένταξης των δύο χωρών, του πρωτοκόλλου ένταξης των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ. Υπ' αυτή λοιπόν, με αυτό το όπλο, αναγορεύεται, όπως μου έλεγε ένας Φιλανδός φίλος μου δημοσιογράφος, ο Τόμ Κάνκονεν, σε έναν υπουργό της φιλανδικής κυβέρνησης, σε έναν παράγοντα του πολιτικού βίου της Φιλανδίας έφνης, και για θέματα πάρα πολύ ευαίσθητα, δηλαδή ζητάει εκδόσεις ανθρώπων οι οποίοι ζουν χρόνια στην Φιλανδία, ανθρώπων οι οποίοι έχουν τύχει πολιτικού ασύλου στη Φιλανδία, και τους ζητάει να εκδοθούν για να δικαστούν με τους γνωστούς όρους στην Τουρκία. Πολύ χειρότερο κάνει το ίδιο στη Σουηδία, όπου αποτέλεσμα της πίεσης που θα ασκήσει η Τουρκία θα είναι αποσταθεροποίηση της πολύ εύθραυστης σουηδικής κυβέρνησης. Στηρίζεται σε μία ψήφο βουλευτού η οποία κατάγεται από το Κουρδιστάν. Συνεπώς η Τουρκία έχει ένα, αυτό που λένε στη διπλωματία, δικαίωμα επιθεώρησης, droit de regard, μέσα στα εσωτερικά τεκτενόμενα των δύο αυτών χωρών, και ακριβώς θα το χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει προβλήματα, να προβάλλει νέες απαιτήσεις, όχι προς την Φιλανδία και στη Σουηδία μόνο, αλλά προς αυτούς οι οποίοι θέλουν μέσα στο ΝΑΤΟ, μέσα στη συμμαχία της δύο αυτές χώρες, δηλαδή τους Αμερικανούς. Και η εκτίμησή μου είναι ότι βέβαια μέσα σε απαιτήσεις θα είναι και τα ελληνικά, η αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Ένα θέμα που δεν τέθηκε. Ναι. Είναι επιτυχία του Πρωθυπουργού ότι ήταν έτοιμοι να το θέσουν οι Τούρκοι και μάλιστα είχαν οργανώσει ολόκληρη μεθόδευση. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να πιστώσουμε στον Πρωθυπουργό αυτή την σοβαρή τακτική του επιτυχία. Με ποια έννοια? Το θέμα θα ξανατεθεί. Με ποια έννοια? Ότι απέκρουσε με, φαντάζομαι, με πολύ έντονες παρασυνιακές προσπάθειες να τεθεί επίσημα αυτό το θέμα μέσα στη Σύνοδο και να αποφασίσει να κληθεί το ΝΑΤΟ να σκεφτεί πάνω στο αν πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα τα ελληνικά. Είναι αυτό, κύριε Πρέσβη, στη νομική του υπηρεσία, μάλιστα, για μια γνωμοδότηση. Καλά το σημειώνετε εσείς αυτό και χαίρομαι που το βάζετε στο τραπέζι, αλλά εγώ να το αντιστρέψω. Είναι αυτό ή είναι η πίεση Biden ότι κοίταξε να δεις, παίρνεις μια κουβέντα, δεν πήρε τίποτα για τα F-16. Παίρνεις ένα μνημόνιο με Φιλανδούς και Σουηδούς. Σταμάτα εδώ τώρα και θα τα βρούμε αργότερα. Αυτή τη στιγμή προέχει το ενιαίο μέτωπο για την Ουκρανία. Θέλω να πω, δική μας τακτική κίνηση. Και αν είναι δική μας τακτική κίνηση, γιατί στο τέλος της συνόδου, στο τέλος, δεν έχει σημασία, στη συνέντευξη τύπου, ο Ερντογάν ξανάθεσε το θέμα? Κοιτάξτε, ο Ερντογάν θα το θέτει το θέμα. Θα το θέτει το θέμα γιατί άπτεται αυτόν που θεωρεί ζωτικά του συμφέροντα. Δηλαδή για την Τουρκία, όπως λέει και ο Τσαβούσογλου, είναι πολύ στενά τα σύνορά της. Εκτείνεται και πέραν το σύνορο, δεν μπορεί να περιοριστεί στα σύνορά της. Αυτό είναι ο Τσαβούσογλου. Λοιπόν, και το έχει πει ο Ερντογάν ακόμη πιο γραφικά, ότι η Τουρκία θα πρέπει να μεγαλώσει, ο ίδιος εργάζεται για να μεγαλώσει η Τουρκία, διότι η εναλλακτική είναι να μικρύνει. Συνεπώς θα το βρίσκουμε μπροστά μας. Φυσικά έκανε ένα τακτικό συμβασμό και ο Ερντογάν, πήρε την υποστήριξη, δημόσια υποστήριξη του Αμερικανού Προέδρου για τα F-16, τα οποία ο ίδιος ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε χαρακτηρίσει στη Βουλή ότι δεν είναι
προς το συμφέρον μας και ότι δηλαδή τη ΣΕΜΕΘΑ είναι λοιπόν μια μη φιλική ενέργεια από μέρους των ΗΠΑ να εξαγγέλει ο πρόεδρός τους ότι θα δοθούν, θα πωληθούν στην Τουρκία αναβαθμισμένα F-16 τα οποία δεν θα στοχεύσουν τον Πούτιν και τη Ρωσία. Εμάς θα στοχεύσουν πρώτα απ' όλα ή και εμάς. Συνεπώς αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εγγράψουμε στο παθητικό μας. Θα μου πείτε, μα θα μπορούσε κανείς να το σταματήσει. Έτσι όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα, θα έπρεπε να είναι Σούπερμαν ο Πρωθυπουργός για να μπορέσει να το σταματήσει. Ήτανε παραλήψεις ετών, μηνών, κακή διπλωματική δουλειά, κακή αντίληψη, αντίληψη του κατευνασμού και ότι επαφιέμεθα στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα πάντα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως τους Κούρδους, τους εγκατέλειψαν, έτσι εγκατέλειψαν σε ό,τι αφορά τα F-16 και εμάς. Και φοβούμαι ότι αν συνεχίσουμε την ίδια λογική, θα βάλουμε στον πειρασμό τις Ηνωμένες Πολιτείες να μας εγκαταλείψουν και σε άλλα πράγματα, διότι βλέπουν ότι αυτή η εγκατάλειψη δεν έχει κόστος για αυτούς. Ενώ αντίθετα ο Ερντογάν έχει κόστος. Μπορεί να τους δημιουργήσει ζημιά. Και στη διεθνή σκηνή σέβεσαι μόνο όσους μπορούν να σε δημιουργήσουν ζημιά. Ερώτημα. Θα έπρεπε λοιπόν η χώρα μας να θέσει το ζήτημα των διαρκών απειλών και προκλήσεων και μάλιστα αναβαθμισμένων σε αυτή τη σύνοδο? Πρώτο ερώτημα. Σε αυτή τη σύνοδο, η οποία έχει ειδικό σκοπό την Φιλανδία και τη Σουηδία, την προσπάθεια να ενταχθούν οι δύο αυτές χώρες, δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή ίσως. Θα έπρεπε να τα είχαμε θέσει βέβαια πολύ πιο πριν. Δηλαδή, όταν η συμμαχία ήταν ήρεμη, πριν επιτεθεί καν ο Πούτιν, θα έπρεπε να πει ότι δεν έχει νόημα αυτή η συμμαχία για την Ελλάδα, όταν η κύρια απειλή προέρχεται όχι από τον Πούτιν, ούτε τότε ούτε τώρα προέρχεται από τον Πούτιν η κυρία απειλή. Προέρχεται από έναν τύπης σύμμαχο, κατ' ουσίαν αντίπαλο. Δεν χρησιμοποιώ τη λέξη εχθρό, χρησιμοποιώ τη λέξη αντίπαλος. Έτσι, δεν είναι εχθρός μας η Τουρκία, κλιμακωμικός κτλ. Είναι όμως ένα κράτος του οποίου τα συμφέροντα είναι σε αντίθεση με τα δικά μας, σε οξία αντίθεση με τα δικά μας, και θα πρέπει αυτό το ζήτημα να λυθεί. Λοιπόν, για να μην φτάσουμε να το λύσουμε με πόλεμο, δηλαδή με άμυνα που θα αντιτάξουμε στην τουρκική επίθεση, θα έπρεπε να έχουμε κάνει εκείνες διπλωματικές προτίστως ενέργειες και ενέργειες επί του πεδίου, στρατιωτικής υφής, αλλά οι οποίες θα αποτελούσαν διπλωματικά όπλα για να αποτρέψουμε. Το έχω ξαναπεί, νομίζω σε εκπομπή σας, ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι δεν την παίρνουν σοβαρά, δεν παίρνουν σοβαρά την διάθεσή της να αμυνθεί των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Αυτό δεν περνάμε στους άλλους και γι' αυτό δεν έχουμε αποτροπή. Και αναγκαζόμαστε να απειλούμε με βέτο, με πόλεμο. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να τα έχουμε λύσει. Μόνο θα έπρεπε να έχουμε λύσει το γεγονός ότι η Τουρκία τι κάνει, παραβιάζει τον εθνικό μας ένα αέριο χώρο. Είμαστε ευτυχείς με αυτό, έχουμε μάθει να ζούμε. Μας διαβαίνουν οι Τούρκοι όποτε θέλουν. Αυτό θα έπρεπε να είχαμε βρει τρόπο να το σταματήσουμε. Δεν ενοχλεί όμως το πολιτικό σύστημα. Ενοχλεί αυτόν ο οποίος έχει την εκάστοτε ευθύνη, τον Υπουργό Άμυνας, τον Πρωθυπουργό ενδεχομένως. Τους υπολείπους όμως έχουν μάθει μια χαρά, τα χαρά περνάνε οι Τούρκοι και τι έγινε, σου λένε. Δεν καθόλου τι έγινε. Τώρα εισπράττουμε τι έγινε. Διότι όταν έχουν δημιουργήσει αυτή την εντύπωση επί χρόνια οι Τούρκοι, πώς να πείσουμε ότι εμείς όντως θεωρούμε ότι τα νησιά αυτά δεν έχουν κάποιο ειδικό καθεστώς, πρέπει να έχουμε πλήρη κυριαρχία, όταν απειλούνται να βάζουμε στρατό, όταν θεωρούμε ότι δεν απειλούνται να τον πηγαίνουμε στη Ζάκυνθο το στρατό. Δηλαδή, έχει δημιουργήσει η Τουρκία την εντύπωση ότι αυτά τα νησιά οφείλουν να έχουν ένα ειδικό καθεστώς, όπως τα νησιά άλλα στη Φιλανδία, που είναι και ουδέτερα, δεν μπορούν να δέσουν φιλανδικά πλοία του πολεμικού ναυτικού παρά μόνο σε περίπτωση μεγάλη θύελα και τα ρέστα. Δημιουργούν σιγά σιγά, χάρη στο δικό μας μυθριδατισμό, ένα καθεστώς περιορισμένης κυριαρχίας. Και αυτό το ελληνικό πολιτικό σύστημα και η ελληνική κοινωνία το ανέχεται. Σου λέει να ρίξουμε τουρκικό αεροπλάνο. Θα έπρεπε να το είχαμε κάνει το 1976, θα είχαμε τελειώσει σήμερα. Δεν θα το είχαμε το θέμα. Κύριε Πρέσβη, θα μπορούσαμε να ρίξουμε χωρίς να πούμε λέξη μερικά τουρκικά drones από αυτά που είναι πάνω από τα νησιά. Τι θα έκανε ο Ερντογάν, τι περισσότερο από αυτά που κάνει τώρα? Άρα, υπό την έννοια αυτή, κύριε Πρέσβη, γιατί λέει εδώ ένας ακροατής, καλημέρα στον κύριο Πρέσβη, και είναι μάλιστα από τη Ρόδο που στέλνει το μήνυμα. Η Ελλάδα δεν θα έπρεπε, λέει, να αντιδράσει σε μια περιοχή που δεν δείχνει στην πράξη
νομική παρουσία νότιο-ανατολική θάλασσα Δωδεκανήσου, αντίθετα από την Τουρκία που έχει 12 ναυτικά μίλια στην περιοχή, έχει οριοθετήσει υφαλοκρηπίδα μέσα στα δυνητικά χωρικά ύδατα Ρόδου, Καρπάθου κτλ. Και έχει κάνει και παρουσία ερευνών. Η Ελλάδα πώς και τι θα πει? Μην κάνεις έρευνες και μην τρυπήσεις πού? Σε μια θάλασσα που η πατρίδα μας δεν έχει δείξει καν νομική παρουσία, λέει ο Μιχάλης. Ναι, αυτά είναι απελπιδίες, ελαττώματα ανεπάρκειας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, διότι στην ελληνική εξωτερική πολιτική προέχει η ανάγκη να έχουμε την ησυχία μας. Και το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν θέλει να πιέζει τα πράγματα, φοβάται την Τουρκία, φοβάται τον ίδιο το λαό, γιατί αν μας επιτεθεί η Τουρκία δεν πρόκειται να πολεμήσουν κάποιες ειδικές δυνάμεις και κάποιοι πιλότοι μόνο. Ιδίως στα νησιά, αν πρόκειται να τα κρατήσουμε, θα πρέπει να συμβεί αυτό που συνέβη στην Κρήτη το 40. Λοιπόν, και θα πρέπει να στηριχθούμε στον κόσμο για να τα κρατήσουμε. Λοιπόν, η ελληνική πλευρά κινείται στο δόγμα που το έχουν διατυπώσει και πολύ έγκαιρα ο αρχηγός Γιές. Κοιμηθείτε ήσυχα, κοιμηθείτε ήσυχα, οι ένοπλες δυνάμεις είναι εδώ. Δηλαδή, αυτό που σου λέει το security, κοιμήσου ήσυχα, οι νυχτοφύλακές μας είναι εδώ. Δεν λέει στον κόσμο ότι εσύ θα τα κρατήσεις τα νησιά ή εσύ θα τα χάσεις. Δεν βάζει τον κόσμο ενώπιον των ευθυνών του. Πολιτικό σύστημα δεν θέλει. Και εδώ που τα λέμε, δεν είναι μόνο το πολιτικό σύστημα. Οι πολιτικοί εκλέγονται στην Ελλάδα. Και εκλέγονται πάρα πολύ από δάφους με κύριο αίτημα να έχουμε την ησυχία μας. Ωραία, την έχουμε. Μας περνάνε από πάνω, μας περνάνε από κάτω, βάζουν αίτημα να τα αποστρατιωτικοποιήσουμε. Σε λίγο βάζουν αίτημα ότι δεν έχουμε κυριαρχία, επειδή έχουμε στείλει κάποιες πενιχρές στρατιωτικές δυνάμεις πάνω στα νησιά. Πενιχρές σε σχέση με την ανεπαρκή, σε σχέση με την απειλή που αντιμετωπίζουν. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάστασή μας. Εξαρτάται σε εμάς, εναπόκειται σε εμάς, να την αλλάξουμε εφόσον το επιθυμούμε. Σαφές. Κύριε Πρέσβη, θέλω να σας επιστρέψω λίγο στη σύνοδο τεχνικο-διπλωματικά, γιατί έχετε μία εμπειρία. Είπατε πως ένας δημοσιογράφος στη Φιλανδία σας σχολιάζει αυτή την κατάσταση, ότι βάλαμε και έναν υπουργό κορώνα στο κεφάλι μας, Τούρκο, δηλαδή να ελέγχει την τριμερή συμφωνία αν προχωρά. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η ιστορία με τις εκδόσεις τους δώσουν δεν τους δώσουν οι Σκανδιναβοί, δηλαδή οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί, για την ακρίβεια, όχι οι Σκανδιναβοί, τους δώσουν δεν τους δώσουν, που κάποιους ενδεχομένως και να δώσουν, ή γιατί η Τουρκία μπορεί να εκβιάζει για κάτι άλλο. Αν ανοίγει όμως μια πόρτα στην Τουρκία με τη σφραγίδα του εγγύητη, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, υπογράφηκαν όλα αυτά, να αρχίσει να έχει απαιτήσεις και από άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η δική μας. Για φέρε μου τον Αϊφαντή. Δεν είναι ειδικά, δεν στρέφονται ρατσιστικά. Δεν είναι διακριτική μεταχείριση εις βάρος των Σουηδών και των Φιλανδών. Αλλά με την ευκαιρία του αιτήματος να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία είπε ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί συμμάχους οι οποίοι δίνουν άσυλο σε τρομοκράτες όπως το ΠΚΚ, όπως το RPG, δηλαδή οι Κούρδοι της Σύριας. Αυτή είναι μια γενική αρχή που είναι διακηρυγμένη η πρόθεση της Τουρκίας να την εφαρμόσει. Και έχει ευήκο αότα, γιατί όπως είπατε και πιο πριν, το ΠΚΚ για πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι τρομοκρατική οργάνωση. Δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Πολύ περισσότερο από όσοι ήσαν οι αγωνιστές του 21. Και αυτοί πάλευαν για την ανεξαρτησία τους και δεν τηρούσαν απολύτως το διεθνές δίκαιο και αυτοί δεν φερόντουσαν με το γάντι σε χμαλό τους, κάνανε τρομοκρατικές επιθέσεις εκεί σε διάφορα στενά, ας πούμε, όπως τα Δερβενάκια, στους διερχόμενους Τούρκους. Ήτανε αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, a pain in the neck, έτσι, για να μην πω την άλλη λέξη. Αυτό κάνει το ΠΚΚ, αμήνεται ενός λαού. Δεν είναι πολύ δημοκρατική οργάνωση, εμένα δεν μου αρέσει το στυλ του ΠΚΚ, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό έχουν επιλέξει οι Τούρκοι, οι Κούρδοι, συγγνώμη, για να μάχονται απέναντι στο τουρκικό κράτος, το οποίο επίσης δεν είναι δημοκρατικό κράτος. Είναι μέλος συμμαχίας και τα λοιπά και θέλουμε να το κάνουμε και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πόσα είχε η σταυτιά σας να δηλώνουμε κατανόηση για τα ζητήματα τρομοκρατίας που αντιμετωπίζει η Τουρκία, όταν η ίδια η Τουρκία πράττει πολλές φορές ως επιθετικό, εχθρικό, τρομοκρατικό κράτος? Το θεωρώ ολίσθημα. Το θεωρώ ολίσθημα. Ολίσθημα σε μια κατά τα άλλα καλή επίδοση, σε ένα καλό ματς. Ήταν ένα ολίσθημα, ένα γκολ της τελευταίας στιγμής που θα μπορούσαμε να μην το είχαμε πει, διότι δεν πρόκειται να αποδώσει τίποτα. Και δεν είναι αληθινό. Και ο ίδιος που το είπε δεν το πιστεύει.
Πείτε μου και κάτι ακόμη που το ρωτάει πολλοίς κόσμος. Αυτό το τεχνικό κομμάτι να στηρίξουν οι Φιλανδοί και οι Σουηδοί την Τουρκία στη συμμετοχή της στην ΠΕΣΚΟ, που εμείς λέμε ότι εδώ χρειάζεται ομοφωνία, αλλά διαβάζοντας το ανακοινωθέν, αναφέρεται σε σύμπραξη ΝΑΤΟ δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας υποψιάζει ότι μπορεί... Αυτό επισημαίνει μια κατάσταση που υπήρχε επί του πεδίου. Η Τουρκία είχε πετύχει να επιβληθεί στην ΠΕΣΚΟ για τις πλαγίες οδού. Έχει εξαγοράσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Φιλανδία και στη Σουηδία πολεμικές βιομηχανίες. Οι βιομηχανίες που παράγουν όπλα που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο. Για παράδειγμα, μεταλλουργίες μικρές αλλά πολύ προωθημένες τεχνικά που παράγουν κράματα για θώρακες των τουρκικών τεθωρακισμένων. Τις έχει εξαγοράσει και με το αίτημα ότι αυτές οι εταιρείες, ας πούμε, είναι εταιρείες όπως οι Ιαπωνέζοι και στην Ευρώπη, ρε παιδί μου, δεν μπορούν να πάρουν ένα έργο για την ΠΕΣΚΟ. Έτσι και οι τουρκικές εταιρείες, και κατ' επέκταση η Τουρκία είχε μπει από την πίσω πόρτα. Α, και το λέτε αυτό. Δεν είναι μεγάλη ζημιά. Το πρόβλημα είναι ότι για κάποιους μήνες οι Τούρκοι θα μας ψήσουν το ψάρι στα χείλη. Και των Φιλανδών και των Σουηδών θα μας χορέψουν, θα είναι άγριο το καψόνι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι τους έχουμε μάθει ως Ευρωπαίοι, σε όλο το ΝΑΤΟ, διότι τους έχουμε μάθει ως Ευρωπαίοι ότι το καψόνι αποδίδει. Η καλύτερη λύση σε ένα καψόνι, όσοι έχουν πάει θα το ξέρουν, είναι να πεις πολύ ψηλά διαβολήρεμα δεν εκτελώ. Ή να μην το πεις και να μην εκτελέσεις. Από τη στιγμή που αρχίζεις να πηδάς και άρχισε να πηδάει όλο το ΝΑΤΟ, θα συνεχίσει η ιστορία. Πάνω κάτω θα μας πηγαίνουν μέχρι να δώσουν την ψήφο και καταλαβαίνετε τι θα συμβεί εάν πριν ψηφίσει το τουρκικό κοινοβούλιο ο Ερντογάν κάνει πρόορες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία. Το θέμα θα πάρει πολιτική διάσταση. Ήδη έχει πάρει μέσα στην Τουρκία μεγάλη πολιτική διάσταση. Ήδη και μαλιστές λένε στον Ερντογάν ότι ήταν γατούλα στη Σύνοδο και δεν έκανε τίποτε και δημιουργούν ένα σκηνικό πλειοδοσίας εις βάρος όχι τόσο της Φιλανδίας ή της Σουηδίας, δεν έχουν κοινά σύνορα. Εμείς είμαστε ο άνθρωπος εμείς θα αισθανθούμε τη μήνυ ως Ελλάδα, ως γειτονική χώρα του τουρκικού σοβινισμού, εθνικισμού και γενικά τη μήνυ του πολιτικού συστήματος της Τουρκίας. Ρωτάει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, λέει η κυρία Ιφαντή. Αισθάνεστε ότι σε αυτό το θα μας χορέψει στο ταψί για μερικούς μήνες μπορεί να θέσει και ζητήματα για την Ελλάδα? Μα έχει θέσει. Ο κύριος Καλίν τα έθετε μέχρι την προπαραμονή. Είπα την προσωπική μου εκτίμηση. Εγώ είναι γνωστό σε όσους ξέρουν την πορεία μου στο Υπουργείο ότι δεν υπήρξε ποτέ οπαδός του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά οφείλω να πω ότι πήγε και έπαιξε ένα μάτς το οποίο ήταν μισοχαμένο από τα αποδυτήρια. Είχαν κάνει εξαιρετική δουλειά οι Τούρκοι σε αντίθεση με εμάς σε επίπεδο των προηγούμενων μηνών και εβδομάδων. Καθίβδε το Υπουργείο Εξωτερικών. Μίλαγαν οι άνθρωποι, αλλά η πολιτική ηγεσία είχε αποφασίσει ότι δεν την αφορά το ζήτημα. Αν πάει πρωθυπουργό, θα τη εκεφαλώσει. Και το γύρισε το μάτς. Δεν το θέσανε δημόσια. Δεν το παρέπεμψαν για γνωμοδότηση. Ήταν μια τακτική επιτυχία. Αλλά δεν είναι και στρατηγική επιτυχία. Το θέμα θα ξανάρθει. Μόνο το έθεταν, θα το θέτουν και πρέπει να δούμε εμείς πώς το αντιμετωπίζουμε. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, και αυτό παρακαλώ το σκεφτεί και ο ακροατής σας, ότι η έγκυρη εφημερίδα Το Βήμα δημοσιεύει ντοκουμέντα ιστορικά από την δεκαετία του 50, του 57, του 58, κάνοντας ένα μασάζ στην κοινή γνώμη ότι εντάξει τώρα και αυτή η αποστρατιωτικοποίηση που λέμε δεν είναι κάτι απόλυτο, ουδής το έχει αναγνωρίσει. Πράγματι ουδής το έχει αναγνωρίσει. Αλλά το 1947-48 με επίσημα έγγραφά τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν πει ότι οι ανάγκες τοπικής άμυνας μπορεί να έχουν και αεροδρόμια και οχυρά και να κάνουν στρατιωτικές επιχειρήσεις και μας είχαν αναγνωρίσει πολλά πράγματα. Είδατε ποτέ κανέναν να τα βγάλει αυτά? Όχι. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, υπάρχουν. Γιατί δεν τα βγάζουν? Γιατί και στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχουν απόψεις, όχι μόνο στο Υπουργείο Εξωτερικών, και τόσες. Υπάρχει συνάδελφός μου διπλωμάτης που είχε διατελέσει και υπουργός άμυνας, ο οποίος θεωρεί ότι η Τουρκία έχει μεγαλύτερη ακτογραμμή στο Αιγαίο από ό,τι εμείς, διότι
λογαριάζει μόνο τις ανατολικές ακτές των νησιών, αυτές που βλέπουν στην Τουρκία. Τις δυτικές τις βγάζει από το λογαριασμό, το οποίο είναι πρωτοφανής νομική πατέντα. Και το λέει δικός μας αυτό. Να αναγνωρίζει, μάλιστα, να φτάσει στο δίκαιο ότι η Τουρκία έχει μεγάλη εκτογραμμή, το είχε πει και ένας προηγούμενος υπουργός εξωτερικών, ο κ. Κατρούγκαλος, να μην είμαστε μοναχοφάιντες ο κ. Κοντζιάς, θα το ρισκάρουμε που είχε πει και ο αλής του μνήμης πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μετέπειτα υπουργός, νομίζω κάτι τέτοιο, ο Μπαλάφας. Λοιπόν, εδώ πέρα, δεν το λέω κομματικά, γιατί και μέσα στη Νέα Δημοκρατία και σε όλα τα κόμματα, στο Μέρα 25 να δείτε, υπάρχουν ακόμη χειρότεροι που νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι κάτι σαν την πατρική περιουσία που εκποιούμε κάποια κίνητα. Ποιος ήταν ο διπλωμάτης? Ποιος ήταν, κύριε Πρέσβη, αφού τα λέτε όλα, και ποιος ήταν ο διπλωμάτης που έγινε υπουργός αμήνης? Νομίζω ότι μυαλό έχουν Είπατε τα άλλα ονόματα, τα λέτε όλα, να είστε δίκαιος. Και το κοινό, αλλά ο άνθρωπος υποστήριζε και το υποστηρίζει μια μεγαλόχερη σχολή σκέψης ότι στο Αιγαίο πρέπει να μετράνε μόνο οι αντικείμενες ακτές. Σωστά το λέτε. Που είναι αστείο, διότι ας πούμε όταν το Σεν Πιέρε Μικλόν της Γαλλίας έχει πάρει μια τεράστια αποκλειστική οικονομική ζώνη, κεφαλοκρηπίδα, είναι του Καναδά, δεν υπολόγισαν τις μισές του ακτές, αυτές που κοιτάνε προς τον Καναδά, υπολόγισαν και τις ανατολικές ακτές, αυτές που κοιτάνε στον ωκεανό. Το σύνολο των ακτογραμμών του νησιού υπολογίζεται για να δούμε πόση ακτογραμμή έχουμε και με βάση αυτή να κατοχυρώσουμε ποσοστά επί της υφαλοκρηπίδας. Λοιπόν, είναι πολύ τεχνικά θέματα, αλλά θέλω να σας πω ότι και στα τεχνικά θέματα υπάρχει ένας τρόπος να είσαι κατευναστικός και το Βήμα αυτή τη δουλειά κάνει. Αρχίζει το μασάζ του κατευνασμού του τύπου και τώρα εντάξει, στρατό και τι θα κάνουν αυτοί, φαντάζομαι, τους παίρνουμε να έχουμε την ησυχία μας. Αυτή είναι η λογική που πάει, διότι η συμμαχία δεν το έχει εγκρίνει ποτέ, το έχει εγκρίνει. Αν θέλουμε να διώσουμε τα σωστά ντοκουμέντα, το έχει εγκρίνει. Έχετε δίκιο. Υπήρχαν υπουργοί που τα δίνανε παλιότερα. Ναι, μόνο Καψής, ο Παπούλιας, τα δίνανε αυτά τα ντοκουμέντα. Υπάρχει και πρωθυπουργός στο παρελθόν που τα έχει δείξει αυτά σε σύνοδο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Θέλω να πω ότι είναι τι θέλεις να κάνεις. Τι θες να μαγειρέψεις. Κύριε Πρέσβη, με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος. Εκτιμάτε ότι με την κίνηση, με την εγγύηση, παρακαλώ πολύ, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ να υπογράψουν αυτό το memorandum οι Φιλανδοί και οι Σουηδοί, στην ουσία μιλάμε για απομόνωση Ερντογάν ή τον φέραμε στο επίκεντρο των εξελίξεων του ΝΑΤΟ με βάση και την ανώτερη στρατηγική τους σε σχέση με τη Ρωσία, την Κίνα κτλ. Και σας ρωτάω και εγώ μαζί, διότι για πολλούς εδώ που αναρωτιούνται, θέλω να υπενθυμίσω. Ο κύριος Πρέσβης, να μην τα ξεχνάμε αυτά, εν ενεργεία τότε, εντόπισε στο Πανεπιστήμιο Τούρκου δύο καθηγητές, οι οποίοι γνωμοδοτούσαν σε μια δικιά τους μελέτη έρευνα ότι στα ελληνικά νησιά που βρίσκονται πια πρόσφυγες μετανάστες, έχει αλλάξει η σύνθεση και κακώς τα κατέχουν οι Έλληνες. Ο άνθρωπος που ακούτε είναι που το εντόπισε και τους το τρίψε στα μούτρα, θα το πω έτσι λαϊκά. Και γι' αυτό σας ρωτώ κι εγώ, πού πάει το πράγμα? Ήρθε στο επίκεντρο η Τουρκία. Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, αντικειμενικά, ας μην το πάρουμε στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα το έχουμε αναγάγει σε θέμα πολιτικής, κομματικής διαμάχης. Πιο ανόητο πράγμα δεν υπάρχει. Η Τουρκία εκβίασε και ο εκβιασμός της βγήκε. Ο Νιβίστο, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλλά δεν είναι και ο άνθρωπος που έχει τα γρηγορότερα ρεφλέξ του κόσμου, θα ήταν μηδενικός ως μπασκετμπολίστας, ως παίκτης του πινκ-πονγκ, έτρεχε σαν ζαλισμένο κοτόπουλο να πάρει κάτι. Και πήρε αυτήν την πρόσκληση να δούμε τώρα αν θα πάρει και την πλήρη ένταξη και πώς θα ξεπεράσει το σκόπελο των 30 κοινοβουλίων και δι' του τουρκικού. Γιατί τα υπόλοιπα του ελληνικού συμπεριλαμβανομένου δεν πρόκειται να του θέσουν κανένα θέμα. Αυτοί οι άνθρωποι από τη στιγμή που είπαν ότι φεύγουν από την ιδιωτερότητα και οι Σουηδοί μαζί και πάμε στην ένταξη, έπρεπε να το κάνουν γρήγορα. Και εκεί απάνω βρήκε ο Ερντογάν, γρήγορα είπατε, θα δει και πόσο θα σας πάρει. Και άρχισε να προβάλλει και έναντι των Ιδίων και έναντι των Τρίτων Αμερικανών απαιτήσεις. Λοιπόν, ικανοποιήθηκαν, θα πάρει τα F-16 του, ήταν μια επιτυχής κίνηση της Τουρκίας. Τι να κάνουμε, η ζωή έχει και αυτά τα πράγματα. Αλλά το να λέμε. Ρωτήστε οποιοδήποτε τρίτο. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι στο κέντρο της Ευρώπης, παίζει ζωτικό ρόλο για τα σιτηρά, για το πώς θα φύγουν τα ουκρανικά αλλά και τα ρωσικά σιτηρά. Είναι που αφορά όλο τον κόσμο, αφορά την Αφρική.
έχει καταφέρει με επιδέξιους, γιατί δεν παίζει άμυνα, δεν παίζει στατικό ποδόσφαιρο, να τους περιμένουμε έξω από τη μικρή μας περιοχή και να μην τους αφήνουμε να μπουν μέσα. Παίζει επιθετικά και παίζει σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό δηλαδή που η ελληνική διπλωματία δεν κάνει. Γιατί έχει το πυκνότερο δίκτυο από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, ακόμη και από τη Γαλλία, σε τουρκικές πρεσβείες στην Αφρική. Εμείς τι έχουμε, 4-5 που χρησιμοποιούνται σαν τόποι εξορίας ανεπιθυμήτων. Έχουμε πολύ λίγες στη Μαύρη Αφρική. Λοιπόν, είμαστε πολύ πίσω, δεν παίζουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς είμαστε ένα είδος καλών παιδιών, τα οποία θέλουν την ησυχία τους. Εντάξει, είμαστε στο έλεος των Τούρκων, να μας δώσουν αυτή την ησυχία ή δεν θα μας τη δώσουν. Δεν παίζουμε επιθετικά. Πήγαμε να παίξουμε κάποτε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά δεν το άντεξε ούτε ο ίδιος από άποψη υγείας, ούτε η ελληνική κοινωνία εστράφει προς τον καταναλωτισμό και δεν τα θέλει αυτά, ας πούμε. Πώς να το κάνουμε? Δεν θέλουμε να είμαστε, να δούμε χώρες μικρές όπως το Ισραήλ που παίζουν πάνω από τα κυβικά τους, κάνουν παγκόσμια διπλωματία, γιατί τα συμφέροντά τους δεν αρχίζουν στα 6 μίλια έξω από τις ακτές. Τα συμφέροντά τους είναι ευρύτερα. Εμείς που έχουμε ελληνισμό, που έχουμε το ένα, που έχουμε το άλλο, που έχουμε την απειλή ενός γείτονα, ας πούμε, ιστορικού αντιπάλου, δεν τα κάνουμε αυτά. Λέει ο φίλος ο Γιάννης, δεν σας κουράσω πολύ ακόμη, αλλά βλέπω εδώ έχω βροχή μηνυμάτων, κύριε Πρέσβη. Λέει, καλό μήνα, θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση στον κύριο Πρέσβη. Τι σημαίνει σε αμιγώς διπλωματικό επίπεδο το γεγονός, σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα, το ότι η Ρωσία απελάβνει τους διπλωμάτες καριέρας από την πρεσβεία μας στη Μόσχα? Μπορεί να μας το εξηγήσει? Ναι, προβλέπεται η συνθήκη της Βιέννης, οποιονδήποτε διπλωμάτη, είτε είναι καριέρας είτε είναι φυτευτός, διότι εκπροσωπεί άλλες υπηρεσίες, τους ξέρουν οι μεν και οι δε ποιοι είναι αυτοί, μπορείς να πεις κάποια στιγμή ότι δεν τον θέλω, διότι η συμπεριφορά του αντίκειται με την σύμβαση της Βιέννης. Εμείς αρχίσαμε αυτό το γαϊτανάκι, επί Κοντζιά θέλω να θυμίσω. Αρχίσαμε να τους απελάβουμε με μεγάλη χαρά του κυρίου Πάιετ τότε, ο οποίος άνθρωπος τη δουλειά του έκανε, το στόχος του είναι η Ρωσία, εμάς όμως δεν ήτανε, πάντως το κάναμε. Και βέβαια όποιος πάει και αρχίζει να παίζει box με την αρκούδα θα πρέπει να καταλάβει τι θα τραβήξει μαζί της, διότι πάλι καλά μας φέρονται μέχρι στιγμής, διώξανε μόνο 8, θα μπορούσα να αφήσω μόνο την Πρέσβη. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε κανένα συμφέρον να οξύνουμε τα πράγματα μαζί τους. Κάνουν ένα επιθετικό και αδικαιολόγητο πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά εάν πραγματικά πιστεύουμε ότι από εμάς εξαρτάται η τύχη του κόσμου, πάμε να πολεμήσουμε στην Ουκρανία θελοντές. Δεν το κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, ας μην κάνουμε και άλλα διάφορα τα οποία μόνο κακό μας κάνουν, διότι η Ρωσία είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Έχουμε το Κυπριακό εκεί, έχουμε πολλά ζητήματα. Και δεν έχει νόημα να εμφανιζόμαστε πιο Αμερικανοί από τους Αμερικανούς. Μάλιστα. Ο φίλος ο κύριος Γιάννης από το Λονδίνο. Καλημέρα, λέει, από το Λονδίνο το μήνυμα, στον κύριο Πρέσβη και καλό μήνα. Έχει μια εξήγηση γιατί το ΝΑΤΟ ήθελε τη Φιλανδία και τη Σουηδία μέλη του? Μήπως έχει σχέση επειδή έχουν πρόσβαση στην περιοχή του Βόρειου Πόλου που η Ρωσία ανοίγει διάβλο να περνάνε τα καράβια της μαζί με άλλων χωρών που μεταφέρουν γκάζι και πετρέλαιο στον ελληνικό και σε ώρες είναι νωρίτερα εκεί, άρα χαμηλώνει τα κόστη. Επίσης σύντομα το ΝΑΤΟ θα κάνει τη Βαλτική θάλασσα κλειστή θάλασσα. Θα αποκλείσει μέχρι την Αγία Πετρούπολη. Πώς τα βλέπει όλα αυτά, λέει? Το ΝΑΤΟ είναι στρατευμένο στον περιορισμό της Ρωσίας και αυτά που είπε ο Κροατής που επισήμανε, και η Βόρεια Δίωδος, η Βορειοδυτική Northwest Passage, αυτό το λιώσιμο του Βόρειου Ωκεανού και η απόδοσή του σταδιακά στην αυσιπλοεία, ειδικών πλοίων παρόλα αυτά στην αυσιπλοεία, ενισχύεται και η κυριαρχία του ΝΑΤΟ στη Βαλτική ενισχύεται, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια γεωστρατηγική αντιμετώπιση. Το ΝΑΤΟ και την Αργεντινή να ζητήσει να γίνει μέλος, θα βρει τρόπο να την κάνει. Δηλαδή είναι, υπάρχει ο λόγος ύπαρξης της συμμαχίας είναι να επεκτείνεται. Δεν είναι αυτό που αρισκόμεθα να λέμε αμυντική συμμαχία, είναι ένα εργαλείο γεωπολιτικής επιρροής και διαμόρφωσης της γεωπολιτικής πραγματικότητας στα χέρια των ΗΠΑ.
Λοιπόν, και ανάλογα με τα συμφέροντά τους και η χιλή, αν θεωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρέπει να γίνει μέλος, θα γίνει. Η Ελλάδα δεν θα φέρει καμία αντίρρηση. Κύριε Πρέσβη, θα κλείσω με ένα της επικαιρότητας θέμα που με ρωτάνε πολύ. Μαρόταλη, τον έχεις, ήταν μέχρι τον Οκτώβριο εν ενεργεία πρέσβης, ρώτησε τον. Είχατε ακούσει τίποτα εκεί στη Φιλανδία, στο Ελσίνκι, εσείς για αυτή την καμπάνια και για αυτή την πιστοποίηση brand name Turk Aegean, που είναι εδώ και ένα χρόνο ιστορία ή λίγο παραπάνω? Είχατε κάποια πληροφόρηση, είδατε κάποια αντίδραση? Διότι κανείς σήμερα λέει από τους αρμοδίους, ο ένας πετάει την μπάλα στον άλλον, αλλά το Turk Aegean πιστοποιήθηκε. Συνετήσα έκθεση τουρισμού. Όσο γινόταν πριν διακοπή λόγω COVID, οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν ένα καλό περίπτερο, όχι όμως τόσο καλό το δικό μας, το καλύτερο της έκθεσης, γιατί είμαστε εξαιρετικά λαοφιλής προορισμός στη Φιλανδία, οι Τούρκοι δεν είχαν χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα. Και αν το είχαν χρησιμοποιήσει, θα είχαμε αντιδράσει. Αλλά το όλο ζήτημα του πώς χειρίστηκε η ελληνική κρατική μηχανή και το Υπουργείο Εξωτερικών και τα άλλα πιο αρμόδια καθήλυνη υπουργεία το θέμα αυτό, δείχνει ότι αυτό που είπα και πριν, ότι η ελληνική μηχανή είναι προσανατολισμένη προς την ησυχία της. Συνεπώς, Turk Aegean, ναι ρε παιδί μου, κουδίζει, εννοήθη σε υπηρεσιακό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο να δώσει μάχη. Τρέχουμε εκ των υστέρων υπό την κατακραυγή. Και όταν ένας πολιτικός προϊστάμενος έχει μια μηχανή η οποία δουλεύει σε αυτούς τους ρυθμούς, το λιγότερο που έχει να κάνει είναι να πει όχι ότι λάθος έκανα, λάθη κάνουμε όλοι, αλλά να τα αναλάβει. Και να πει ότι εντάξει, να θέσει τουλάχιστον την παρέντησή του στη διάθεση του Υπουργού. Αυτό θα έκανε οποιοδήποτε υπηρεσιακός παράγοντας που θα έχει αξιοπρέπεια. Αλλά η αξιοπρέπεια είναι το ζητούμενο στην Ελλάδα, είτε σε επίπεδο πολιτικών είτε σε επίπεδο πολιτικών, αυτό είναι το ζητούμενο. Αν είχαμε αξιοπρέπεια και σεβασμό του εαυτού μας, δεν θα το είχαμε επιτρέψει. Γιατί δεν το είδαμε? Είχε σκάσει πρώτα στην Αμερική, δεν είχε κεραυνό εν ευθεία. Και είχε αποτύχει εκεί για άλλους λόγους. Τυπικούς. Όχι ότι αντιδράσαμε εμείς. Τυπικούς. Δεν ήταν καλά φτιαγμένη αίτηση. Μάλιστα. Για να κατοχυρωθεί το σήμα. Ναι, αλλά δεν τώρα καλή τύχη με αυτό. Ήδη το χρησιμοποιούν οι Τούρκοι. Όλοι ρέντε τώρα. Και μιλάει αυτή αυτού, Turk Aegean. Δηλαδή, τι άλλο να πούν. Ναι, αλλά κύριε Πρέσβη, με συγχωρείτε. Γιατί εσείς δηλαδή είχατε κάποια εντολή όταν τσιμπήσατε τη μελέτη των δύο? Όχι, δεν χρειάζονται εντολές. Αυτά είναι πώς έχεις φτιάξει τους ανθρώπους σου. Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Πρέσβη, μισό λεπτό. Θα μπορούσατε κι εσείς να την αφήσετε. Μια μελέτη πανεπιστημίου είναι που. Δεν θα πάθαινε τίποτα. Δεν θα πάθαινε. Έτσι δεν είναι. Ούτε θα πειρέψει οποιοδήποτε τρόπο. Ήταν όπως μου είπαν έτσι φιλικά και ηρωνικά, ας πούμε, κάποιοι συνάδελφοι, ένα προσωπικό βίτσιο. Εγώ ότι αν δεν υπάρχει φιλότιμο στους κρατικούς λειτουργούς και αν δεν θέλουν να υδρώσουν λίγο για τη φανέλα την οποία φέρουν και για τα προνόμια τα οποία έχει ένα κρατικός λειτουργός, ιδίως στο εξωτερικό, όταν εκπροσωπεί τη χώρα, θα πρέπει να υδρώνει. Δεν θα πρέπει μόνο να έχει τις καλές μεριές, θα πρέπει να είναι εκεί και στις δύσκολες μέρες. Αυτή η κουλτούρα δεν υπάρχει στο Υπουργείο Εξωτερικών, να μίμονται συστηματικά χρόνια τώρα, όχι ότι ο κύριος Δένδιας το άλλαξε, αλλά δεν το ενόχλησε. Αμείβονται αυτοί οι οποίοι δεν δημιουργούν προβλήματα και όλοι πέφτουν από τα σύννεφα όταν γίνει κάτι. Δεν υπήρξαν υπεύθυνοι. Υπήρξαν υπεύθυνοι και για το Turk Aegean και για άλλα πολύ χειρότερα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Ουδής εξ αυτών τιμωρήθηκε. Οπότε η κουλτούρα επιβιώνει. Δεν ζητάω κεφάλια. Δεν πρόκειται, αν κόψουν το κεφάλι ενός υπαλλήλου, να επανέλθει το ζήτημα. Και να παρετιόταν ο κύριος Γεωργιάδης, πάλι δεν επανέλθει το ζήτημα εκεί που ήταν πριν. Αλλά θα πρέπει να μάθουμε να παίζουμε με υπευθυνότητα. Και να λέμε το mea culpa να μην είναι μια φραστική υπεκφυγή. Να το λέμε και όταν κάνουμε το λάθος, να παίρνουμε τις ευθύνες μας και να φεύγουμε από το γήπεδο, διότι δεν κάνουμε καλό στην ομάδα αν έχουμε αυτά τα μυαλά. Και η ομάδα είναι η χώρα. Δεν λέω ότι φταίει ο Γεωργιάδης. Ειλικρινά, αν με ρωτήσετε, ας πούμε, δεν ήταν πρόβλημα του Γεωργιάδη. Δεν έπρεπε να το δει ο Γεωργιάδης. Όμως
έχει εκπαιδεύσει μια ολόκληρη κρατική μηχανή από κάτω. Κάθε υπουργό. Ωραία, ωραία διατύπωση αυτή που λέτε. Μια ολόκληρη κρατική μηχανή. Γιατί κύριε Πρέσβη. Την έχει εκπαιδεύσει, την έχει διαμορφώσει, Πρέσβη... την έχει ζημιλεύσει το πολιτικό σύστημα. Έτσι, ο γιατί... πριν τον Γεωργιάδη, ο πιο πριν από αυτό. Και ο Γεωργιάδης, όλοι μαζί. Τουρισμού, εγώ σα λέω δηλαδή ότι είναι. Τους έχω δει στη συζητιά μου, είναι τραγική, είναι απόλυτη. Έναν είχα δει στη Σουηδία, όπου τιμούσε πραγματικά το όνομα ο κύριος Μούρμας. Ο εκπρόσωπος εκεί πέρα, ο άνθρωπος, μου είχε κάνει εντύπωση για το πάθος του, ας πούμε. Ούτε μίζες έπαιρνε όπως πέραν συναδελφοί του, ούτε τίποτε, και έκανε τη δουλειά του με ενθουσιασμό. Και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα που είχαμε και στη Σουηδία και στη Φιλανδία, είμαστε πολύ λαοφιλείς ως προορισμός, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Εσείς καλά το περιγράψατε ότι είναι ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα και ο Γεωργιάδης και όχι μόνο ο Γεωργιάδης. Γιατί κοιτάξτε, 8-9 μήνες παίζει η τουρκική διαφήμιση στην Αγγλία, στην Ιταλία, στην Γερμανία. Θα έπρεπε να το ένας πρέσβης, ένας πρόξενος. Ναι. Τα γραφεία του ΕΟΤ, ας πούμε. Μάλιστα. Να το έχουν αναφέρει. Θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι θα πρέπει να παρακολουθεί τις διαφημίσεις, ας πούμε, στο CNN και όχι στο CNN, αλλά στα ευρωπαϊκά κανάλια, ο υπουργός και να αντιδράσει ο υπουργός. Αλλά από την άλλη μεριά έχει εκπαιδεύσει και διατηρεί εκεί ένα στρατό ανθρώπων που λειτουργούν στη βάση του αδερφισμού, δεν τρέχει τίποτα, ποτέ δεν τρέχει τίποτα, και τώρα εισπράττει τα επίχειρα αυτής της αμέλειάς του. Κύριε Πρεσβή, να το κινητοποιήσει. Θέλω να σας... Αυτή η δουλειά του πολιτικού είναι να είναι ηγέτης. Να εμπνέει. Όταν δεν εμπνέει, κάτι πρόβλημα υπάρχει, είτε με τους από κάτω, είτε με τον ίδιο. Αφού σας ευχηθώ καλό μήνα, γιατί είμαστε στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, και αφού σας ευχαριστήσω για αυτό το εκτεταμένο, πριν κλείσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ, πώς το λες έτσι, ρε Γιώργο, τι εννοείς. Θα σας πω τώρα, θα τα ακούσετε από τον Πρέσβη, γιατί κατά αντίστοιξη. Εσείς δεν πήρατε καμία οδηγία όταν εμφανίστηκαν οι ακαδημαϊκοί στο Τούρκου να λένε ότι τα ελληνικά νησιά, αφού πλέον κατηγούνται, έτσι είπαν, περισσότερο από πρόσφυγες και μετανάστες. Να... Πώς το εντοπίσατε, δώστε μας από την προσωπική σας τέτοια. Γιατί φαντάζομαι δεν σηκώθηκε κανένα τηλέφωνο να σας πούν τρέξε, αϊφαντή και λίστο. Όχι, δεν ζήτησα οδηγίες, γιατί ήξερα τι οδηγίες θα πάρω. Οπότε δεν τις ζήτησα. Έγραψα αυτή την απάντηση των 30 σελίδων. Πού το εντοπίσατε καταρχάς, κύριε Πρέσβη? Ζητώντας βοήθεια, με βοήθησαν εδώ συγκεκριμένοι καθηγητές, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο κύριος Κωστής στο Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, και μεταπτυχιακοί τους φοιτητές για κάποια τεχνικά στοιχεία που δεν είχα. Και μετά από ένα μήνα έστειλα στο Πανεπιστήμιο του Τούρκου την ελληνική ανέρεση, ζητώντας να φύγει αυτή η μελέτη από τη βιβλιοθήκη. Πράγμα που το Πανεπιστήμιο προς τιμήν του το έπραξε. Πώς ενημερώθηκα? Ενημερώθηκα διότι ένας από τους, ο κύριος, ας πούμε, συντάκτης της έρευνας, μου το έστειλε. Και δεν ήταν μια τυχαία η αστοχή κίνηση. Ήταν, σας το δίνουμε, αν δεν αντιδράσετε το αποδέχεστε. Λοιπόν, κατάλαβα ότι για να μου το στείλει πάρα πολύ επίσημα ο καθηγητής αυτός, κάποιοι τον είχαν συμβουλεύσει, δώστε στην ελληνική πρεσβεία, αν μη λέει δεν το είδε, να δούμε τι θα κάνουν αυτοί οι τύποι. Θα αντιδράσουν. Και επέλεξα να αντιδράσω, και μετά όταν το ολοκλήρωσα, το έθεσε υπόψη του Υπουργείου. Εντάξει, δεν μου είπε κανείς τίποτα. Δεν νομίζω ότι θέλανε και να μου πούν, και αυτοί που θέλανε, σου λέει εντάξει, αυτός είναι κοντά στη σύνταξη, αυτή η ατμόσφαιρα. Αλλά αν κάποιος δεν είχε αντιδράσει. Και είχαμε δει μετά τη μελέτη να προχωράει και τα ρέστα, ουδής θα είχε στραφεί και θα είχε ζητήσει ευθύνες από τον πρέσβη στη Φιλανδία. Έτσι γίνεται παντού. Αυτή είναι η νοοτροπία που υπάρχει μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ελπίζω να σταματάει εκεί, γιατί αν πηγαίνει και σε άλλους ζωτικούς τομείς του ελληνικού κρατικού μηχανισμού, την πυροσβεστική τώρα τα καλοκαίρια που είμαστε, ή το στρατό, το πράγμα είναι πολύ σοβαρό. Εύχομαι ως διαμαγείας να. Αυτή η νοχέλεια και αυτός ο χαδερφισμός να είναι περιορισμένος σε μερικούς μόνους τομείς του ελληνικού κρατικού μηχανισμού και να μην πηγαίνει στον πολύ σκληρό πυρήνα. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ανθρώπους στις μυστικές υπηρεσίες στο στρατό να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Τον χαδερφισμό. Τουρκετζίαν και τι έγινε, μωρέ. Εντάξει. Εδώ πέρα δώσαμε τη Μακεδονία, το Τουρκετζίαν, θα κολλήσουμε. Αυτή είναι η νοοτροπία.